κεφάλαιο σου. Κυρίες και κύριοι και καπιτάτε Κνάουα, είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News Center. Μαζί μου όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η παρουσιάστρια που παρουσιάζει τις ειδήσεις με απόλυτο σεβασμό στην αισθητική της ελληνικής γλώσσας, Ντανιελούδα Καράου. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Παναγία μου, ρε αγαπούλες, απόψε έχουμε ένα απ' όλα. Έχουμε Σαρλί, Φουλίν, Ταλού μου τα Λεύκαρα, το Μαυρούλι μου τη Σκάλαν, Νίκαρο, 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 Νίκαρο. Πατάτες μιεν εμπεν μουσο πολύτρο πονος πλαχθεί επί ρίκ. Ιερών πολύεθρων παρολίγων έπεσε. Μα τι λάλλεις κόρη μου, είσαι καλά εδώ και σου είσαι ο παπάς την κελέντζο γίνει ο νους σου αεράνι. Α, τούτον είναι ο μύρου πατατάδα. Ξεκίναμε τα Κύπρια έπι να δούμε. Χαμός κυρίες και κύριοι προκάλεσε το tweet του Αμερικανού πρέσβη John Connick με το οποίο ζήτησε από τους Κύπρους twitteράδες του να του πούν τη γνώμη τους για την επίσκεψη του Νίκαρου στη Ρωσία. Oh, πεταούλα Ντανιελούδα, εντάξει, έτσι ήταν ο Λαμπροκούκουφος να του σχολιάσουμε νημίς και τη δολοφονία του Ρώσου αντικαθιστωτικού Νεμτσόφ. Δεν είμαστε κύριε μου, τίποτε δολοφόνο ή τίποτε serial killer. Φετσέπι. Τι θέλεις δηλαδή, κύριε Τραβλωμάσιο, δηλαδή. Ότι α πούμε, επειδή ο Βίκτορ Παπαδόπουλο με το σκυλάκι τον Λίο έτσι να φάνε τον άνθρωπο λάχανο για να ικανοποιήσουν τον κύριο Πούτι. Μέσετε για Αμερικανάκι, Σιόρ. Δεν ήξερε ότι ο Λίο δεν μπαίνει με στο αεροπλάνο, φάνηκε. I think, Mr. Kenny, you mixed up the underpants with the ties. Ναι, εμπερδεύσε τα σόβρακα με τι γραβάτε. Είναι μια απαράδεκτη στάση. Στην Καναδά και την Ελλάδα. Και οφείλει να βλέπει ο κύριος πρέσβης και την στάση της κυβέρνησής του και να κοκκινίζει από ντροπή και να σιωπά. Σύντροφε Γενικέ, η κυβέρνηση τα έχει θαλασσώσει και στο Κυπριακό και στην εσωτερική διακυβέρνηση και στο αέριο. Και στο χαλούμι. Πρέπει επιτέλους σαν Ακέλ να ασκήσουμε δυναμική αντιπολίτευση, να τους τα κάνουμε νουλα σιόρ. Πάντως, όποτε τα θαλασσώνουν, συνούν τα πάνω στον Δημήτρη μας, τον σύντροφο μας. Και το πρόβλημα μας ποιον εμπό. Μα ο σύντροφος Δημήτρης έχει αποχωρήσει από την πολιτική, είναι αυτό όλοι το γνωρίζουν. Όλοι εκτός ένας. Ποιος? Ο Χριστόφιας. Δεν γίνεται αγαπητοί μου, δεν γίνεται να θέλει συνέχεια αλλά να με αμάσετε, να αμάσετε, να αμάσετε. Γιατί έφευγες η ώρα να πάει στο κελάκι να κόψει τα γρέντα τώρα που φτιάζει, ναι. Ο σύντροφος Δημήτρης δεν σε πρόκειται να βγει έτσι εύκολα. Αρέσκει του η πολιτική. Αρέσκει του το γυαλί, να τα λέμε όλα αγαπητοί μου Όλγα. Αρέσκει του να τζαμε πουρπουρ να αμάσετε. Μόνο με ένα πολλά μεγάλο σοκ θα έφευγε ο καημένος. Ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε στον πρόεδρο Αναστασιάδη δώρο μια δακτυλογραφημένη επιστολή του στρατηγού Γεώργιου Γρίβα. Περνάμε τώρα σε άλλες που πιο εκδοχεύσεις. Είναι γρυβικός, τούτο κι αν είναι σοκαριστικό. Σύντροφε Γενικέ, η αλήθεια είναι ότι πράγματι θα είναι μεγάλο σοκ για τον σύντροφο Δημήτρη να μάθει έτσι πράγμα. Μπορεί να του έρθει τίποτε. Μινκ. Σύντροφε Δημήτρη, είσαι καλά? Έχω σου νέα από τη Μόσχα. Ναι αγαπητέ μου, ένα από το γραφείο να σου τα πω. Tourists coming from Russia. Nowadays, last year, it was 637 souls. 39. Mm-hmm. It's a good number. Yeah. I was one among them. I spent many of my vacations there in Cyprus, and it was in four seasons. In 2005, the visitors from Russia were only 84,000. Nowadays, they are 639,000 last year. Σύντροφε Γενικέ, πέτου το μετρό πως σύντροφε Γενικέ σου να πάθει τίποτε. Σύντροφε Δημήτρη μου, μα τι έχεις, είσαι έτσι λίγο χλωμούδης.
Μα τα 1000 που νηστεύκουν πέντα ημέρο ρε παιδί. Πραγματικά είμαι πολύ απαγορευμένος από την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο. The things are bad, because I'm bad, is bad, is bad. Πρόεδρε, σου έχω νέα από τη Μόσχα. Πραγματικά όσα με κόπον έχω κάνει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης μου ρε παιδιά, καταστράφονται τώρα από τον κύριο δεσμεύομαι, just like that. Μα σου έχω νέα αγαπητέ Δημήτρη από τη Μόσχα, καμελήν υπομονή. Έχω αντιληφθεί ότι δεν μπορώ να προσφέρω άλλο σε τον τόπο και θα αποσυρθώ. Θα πάω στο κελάκι να παίζω το εμπιλότα μου, το ταβλούι μου με τον Νίκο τον Μπλάκιν και να πιάσουμε τις καρκές σιόρια. Πολλά καλά κάνεις αγαπητέ Δημήτρη, πολλά καλά κάνεις, διότι η κατάσταση πλέον έχει βγει εκτός ελέγχου. Τα πράγματα είναι μαύρα και γέρημα, έσσα σου τέντα. Ακούσες ότι ο Πούτιν... κρατά καλά σύντροφε Δημήτρη. Έδωσε δώρο μια επιστολή στον Αναστασιάδη του γρήβα του γρήβικου. Έκαμε έτσι πράγμα το συντροφούδι μου ο Πούτιν. Ναι σύντροφε Δημήτρη, έκαμε. Μετά που τον την πόμπα που εμμοσύρετε και κρεπάρετε με, δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν μπορώ να πω στο κελάκι. Συντροφέ Δημήτρη, παίρνω σε εγώ αν είναι αυτό το πρόβλημα. Μίκαελ, ποτέ, ποτέ τον ποτόν, never of drinks, θα μείνω εδώ στο κόμμα, στις επάλξεις. Αγαπητέ Δημήτρη, να μείνεις εδώ να κάνεις τι. Μπορεί να μην μπορώ να βοηθήσω τον τόπο μας, την Κύπρο μας, όμως σίγουρα μπορώ να βοηθήσω τη μητέρα Ρωσίδα. Yes, I can. Αριστεριτσίδες, πυροσβέστες, εργατό πατέρες του λαού. Όπως έπραξε χθες ο Υπουργός Οικονομικών με χθεσινές δηλώσεις του. Άθος τούτο. Να το διορθώσουμε τούτο. Αλλά και με την απαράδεκτη προηγούμενη Τρίτο, αλλά και με την απαράδεκτη συμπεριφορά και πρακτική των κυβερνώντων. Δεν κοιπάμε το προηγούμενο. Λοιπόν. Τρίτο, απέναντι στους ανεξάρτητους θεσμούς. Τρίτη και καλή. Κυρίες και κύριοι, χαμός με την Κεντρική Τράπεζα. Επαρετήθηκε η διαχειρίστρια της Λαϊκής, Άντρη Αντωνιάδη, αλλάξαν τα δικηγορικά γραφεία και όλοι εμείς καρτερούμε να έρθουν τα ριάλια πίσω από το Βγενόπουλο. Η διαχειρίστρια της Λαϊκής, κυρία Αντωνιάδη, παραιτήθηκε διότι, όπως είπε, η κυρία Γιορκάτζη έβαλε έναν επικεφαλής άλλων νομικών οίκων, ο οποίος, όπως είπε, έπιασε ένα μεγάλο δάνειο από τον κύριο Βγενόπουλο, το ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί τους. Μασίγκα δηλαδή πάνω της, η κυρία Αντωνιάδη. Ναι, είπε και το δικηγορικό γραφείο που έχει πελάνει το Βγενόπουλο, ότι η κόρη της ακόμα και παραιτήθηκε, και ότι το δικηγορικό αυτογραφείο μαθαίνει τις εξελίξεις πριν από την ίδια. Δηλαδή κανονικός δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ναι, μα να μου εμείς οι γενετές, άμα μπορούμε να τσακωθούμε, ευκαλούμε το λες τη φορά. Και η κυρία Γιορκάτζη τι απάντησε δηλαδή. Προετοιμάζεται. Όταν αρκέψει να μιλά, θα γίνει χαμός. Δηλαδή πατάτε σαν την ακτές λαλό σου. Είναι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη στέγαση του Ινστιτούτου Υδατανθράκων και του Κέντρου Οκεανογραφίας, ίσως και δούμε άσπρη μέρα σε αυτόν τον πολυβασανιζόμενο θέμα με τους υδατάνθρακες. Ευχαριστώ. Οι υδρογονάνθρακες. Είπα το και εγώ, κορή, πέντε αλλιώ να συμπειράσει. Οι υδρογονάνθρακες. Παρακαλώ, καλά, πείτε μου. Ναι, γεια σας. Αθηνά Νικολάου μιλά. Συγγνώμη, πείτε πριν λίγο το αυτοκίνητο μου από τον καρά σας. Ναι, κυρία Νικολάου, τι μου εγκουβεντάμε, συμβαίνει κάτι με το αμάξι σας. Ναι, κάνουν είναι θόρυβο συνέχεια, δυνατόν. Θόρυβο, δηλαδή.
κάτι σαν φωνές, τσιριγές. Δεν μπορούμε να καταλάβω. Ακούτε συνέχεια. Φωνές τσιριγές, α. Α, οκ, ένα λεπτό. Εποκοπή, έφε μου. Για Νικολάου, νομίζω κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Τι έχει? Εν εύκολο σας παρακαλώ να περάσετε που θα μείνει στον καράζ να φέρετε το αμάξι να τσακάρουμε. Αν είναι εύκολο όμως, σιγά σιγά, εντάξει, όχι να βουράτε. Εντάξει, να το φέρω. Γεια σας. Έλα κύριε Νικολάου, έλα, έλα, και χωρίσε. Έλα, έλα, όπως είσαι πάνω μου, έλα. Έλα, 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 Ροδίλιο. Εντάξει, άρχισε να με ευδίζετε. Λάτε κάτω να μην τα μπακάω. Τώρα του τσακάω και ξέρω είναι μπόχι. Το κομπιάθιο μου σε καλά, ε. Πώς σας πω εσύ πάει κουμπάρα τσακά είστε αυτό για το μπουκατατζί μου με πει το παραγωγής του πελάτη εγώ πάει επειδή με μου τρία σκορία ζήσε ποτούν τα χάψε του κούσα κουμπάρα και δεν είχε άλλα με το ράντι σκάλι καπνό πολύ το εξός εγώ πάει. Ναι, ναι. Καλημέρα. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε? Η διαδικασία είναι να πάει στην ουρά. Ουρά, Μαρίνο. Μαρίνο, πολλά. Όλα είναι πιθανά. Στα 10 ευρώ είναι ο Σιζόπουλος Μαρίνος. Πρόεδρε μου, έφτυγε ο Σιζόπουλος, Παναγία μου, Παναγία μου, εν τα καϊσίνε πάθαμε. Ανοίξετε έτερα να κρυφτώ. Σε πουλα όφωνη, ρουλάκι μου. Πε μου, ρουλάκι μου, οι υπόλοιποι εδεκίτες πώς το δεχτήκασαν? Ο Βαρνάβας πρόεδρε μου έπαθεν παράκρουσιν και θέλει να γίνει ξαθός. Ο Νικολαίδης επίε Λεμεσόν να βάλει τα καρναβαλίστικα του πάλε. Κι ο άλλος ο Σαρίκας. Κι ο Σαρίκας. Ο Σαρίκας γυρεύτηκε λίγη να γίνει μοναχός πρόεδρε. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ρούλα σου το πουλα, εγινήκαν πουκου πάντα μέσα τα όλα. Βεβαίως και το αντιλαμβάνομαι, πρόεδρε μου, εχάσαμε το κάστρο. Αγαπητή μου ρούλα, μπορεί να δώσαμε έναν ωραίο αγώνα αξιοπρεπώς και χάσαμε, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι απερίφραστα πρέπει να αποδεχθούμε αυτήν την ήττα, η πάσα κατεύθυνση και πολλά σε αυτά. Βεβαίως και πρέπει, πρόεδρε μου, δεν είμαστε μικρόψυχοι. Αντιλαμβάνεσαι, ρουλάκι μου, ότι πρέπει να συγχαρούμε τον συναγωνιστή Σιζόπουλο για αυτήν την μεγάλη του νίκη. Βεβαίως και το αντιλαμβάνομαι, πρόεδρε μου, ότι πρέπει να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Βεβαίως και πρέπει να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, διότι ας μην ξεχνούμε ότι ο κύριος Σιζόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ΕΔΕ. Ας πάει μόνος του την ανακήρυξη, που εγώ δεν πάω στην ανακήρυξη. Και εγώ δεν πάω στην ανακήρυξη τώρα. Και μάλιστα σκέφτομαι να του βάλω και μια πινέζα πα στην καρέκλα τόση με έτσι τελεύω. Λέω και να του βάλεις πινέζα και σπότα και παλούσια πουλα να του βάλεις, πρόεδρε. Παναγία, Παναγία μου, Γιαννάκη μου, άμα λιμώνεις, τρυπητιάζομαι, Παναγία μου, Παναγία μου, αρέσεις μου πολλά. Δεν είμαστε υποψήφοι.
Θρίαμβος, κυρίες και κύριοι, ο Νίκαρος επήγαινε στη Ρωσία και τα πήρε όλα και φύγε. Πλήρης επιτυχία σύμφωνα με το συνεργάτη της εκπομπής Νίκο Χριστοδουλίδη. Είχε η επίσκεψη του πρόεδρου μας στη Μόσχα. Ο πρόεδρος υπόγραψε 12 συμφωνίες, η Δούμα εμείωσε το επιτόκιο του δανείου μας και ο Πούτιν θα στείλει τις εταιρείες του στην Κύπρο να αγοράσουν το αέριο μας. Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, όλα τα κόμματα, ακόμα και ο Νικόλας βεβαίως, έδωσε συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το αποτέλεσμα της επίσκεψης στη Ρωσία, διότι πλέον είναι πασιμφανές ότι η Ρωσία είναι με το μέρος μας. Βεβαίως, περιμένουμε και τα σχόλια του τέους πρόεδρου του κ. Χριστόφια, ο οποίος είναι και γνωστός ρωσολόγος και καταλάβει τις ρωσικές εξελίξεις. Μου η κόρη, αφού ο Χριστόφιας δεν πρόκειται να κάνει δήλωση, διότι ο Χριστόφιας θα επανηγύριζε εάν ο Αναστασιάδης συναντούσε τον πρόεδρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αν έξεχασα, ο Πούτιν είναι δεξιότσι καπιταλιστής, ναι. Ναι, αφού έδωκε την επιστολή του Γρίβα στον Νίκαρο. Τέλος. Καρό. Ναι ρε αγάπες μου, αλλά οι φίλοι στα δύσκολα φαίνονται ρε. Εδώ οι φίλοι μας οι Ρώσοι έκαναν μας σε καλό δάνειο με ευκολίες πληρωμή ρε αγάπες μου. Ναι πρόεδρε μου, έμπως ζηγεύκουν τα Αμερικανούθια. Πρόεδρε μου, πάντως όλες οι χώρες της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επιβάλλαν κυρώσεις στη Ρωσία. Μάλλον για πάντα μαζί τους, μάλλον για πάντα. Ρε αγάπες μου, σεβαστόν, αλλά πέ μου ρε χασικουλέτο μου, τι κακό έκαμα ρε. Αγώ πρόεδρε, θα με κανάσε μιλά της Ρωσίας. Άμα σε είδανε σαν και φακάς γυρούς μες στην κοτσίνη πλατιά και κάνεις πάσα βάες με τον Πούτιν, να με φωτονιάσου το ρε κουμπάρε. Είναι καθαρή ζήλια πρόεδρε μου, τούτε να μέσα φύγουν να βρεις ξενοπλάσμα, σιόρ. Ζετούλα μου, αγάπη μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πες τρόφα μου εσύ. Αγάπες μου, η Ρωσία είναι πολλά καλή μαζί μας ρε. Και δάνειον έκαμε μας με καλούς όρους πληρωμής και το αέριο μας ένα αγοράσει. Χαζικουλέτο μου, δώσ' μου σημασία ρε. Να μου πρόεδρε. Και τουρίστιες ένα μας στείλει ρε. Τσάξι πάε φάντια τον αρχηγόν της αντιπολίτευσης. Ναι, αφού πρόεδρε για να καταλάβεις έβαλανε στην Ουκρανία σελ. Ένα λεπτό ρε αγάπη μου, ένα λεπτό. Οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι για την Ουκρανία κλαις. Για την Κύπρο γιατί έγκλες ρε Χαζικουλέτο. Γιατί η Ουκρανία πρόεδρε εν τόση και η Κύπρος εν τόση. Ετωσά εις μετρά πρόεδρε μου. Μετρά. Μα σχόλασες γλυόρα. Μου είναι άρρωστος. Περαστικά. Θέκιο. Τα βάρει ο τόρο μου. Δεν έφερε δικόν του. Και ας παντούφλες μου. Τι θα κάνει ο άνθρωπος, δεν αυτοί κομπανιούς να βάλει παπούτσια. Αλλά λέω να μας κάτσε και δεν κάνει μας εσύ. Τώρα πάμε το μεμόριου. Άντε, μπήγες σωστά. Παιδιά, το απογετευτικό της ΠΑΦ μπροστά στο απογετευτικό της ΜΑΠΑΣ είναι ένα μικρό βουθάκι.
Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ συζητήθηκε το αίτημα 10 μελών της, όπως αυξηθούν οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας από 12 σε 16. Γιατί άραγε κάποιοι κύριοι θέλουν να αυξήσουν τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Κύπρου σε 16, αφού ας πούμε στην Ελβετία 10 οι ομάδες, 10 ξαφνικά ανακαλύψαν την ταχυνότητα. Ο κύριος είπε να αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δυστυχώς εμένα ο νους μου πάει στο κακό. Διότι κόκκινους φακέλους για στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια η UEFA στέλνει μας πάντα όσον αφορά μικρές ομάδες. Άρα, άμα μπλύνουν μικρές ομάδες, θα μπλύνουν και κόκκινοι φακέλοι. Άρα, θα μπλύνουν και τα στημένα παιχνίδια, κατάλαβες. Κατάλαβα. Μα ποιο ρε, ρε παιδί μου, θέλουν να μπλύνουν τα στημένα παιχνίδια. Ξέρουν, Ντανιελούδα μου, και καλύτερα, άι στο ζαμέ, άι στο φλού, να με φάμε κι εμείς καμιά να δέσπολη και να φτιάμε σε τίποτε. Παναγία μου. Νέες μειώσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος εξήγηλε η αρχή ηλεκτρισμού εν μέσω γενικής κατακραυγής από τους καταναλωτές για την ακρίβεια και τη συνεχιζόμενη ενωδική πορεία των τιμών των αγαθών πρώτης ανάγκης. Λόγω κρύου είχε αυξηθεί η κατανάλωση, γι' αυτό δεν έγιναν σε όλους αισθητές οι μειώσεις, σπέβδει να διευκρινίσει η ΑΕΚ. Έχουμε μαζί μας τον ειδήμονα της νομικής και προφέσορα του συντάματος, κύριον Αλέκο Μαρκίδη, παρακαλώ. Κύριε Μαρκίδη, πρόσφατα είχαμε το εξής απίστευτο περιστατικό. Κάτε και νιστάξαμε, αγαπητοί. Ο Αμερικανός πρέσβης σε Twitter του παρακάτω κατηγόρησε τον πρόεδρο Αναστασιάδη για την επίσκεψή του στη Ρωσία. Και δεν καταλάβαμε. Ποια είναι η ερώτηση? Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, μπορεί ο Αμερικανός πρέσβης να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις, δηλαδή να τουιτερίζεται τον πρόεδρό μας? Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αγαπητή μου κυρία Λαμπιδόνα, το οποίο πηγάζει από τη Μάγνα Κάρτα του 1215, αλλά και πολλές άλλες κάρτες, το δίκαιο μιας χώρας στο διεθνές χώρο είναι ίσο με το μέγεθος της συγκεκριμένης χώρας στο τετράγωνο δια 2, πυθαγόριο θεώρημα, αγαπητή μου. Δηλαδή, εξηγήστε το. Σας παρακαλώ πολύ, μην με διακόπτετε. Εφόσον η Κύπρος στο διεθνή χώρο είναι μια λιλιπούτια χώρα, κοινός κοτσιρούδι, τότε σύμφωνα με το διεθνή δίκαιο, το δίκαιο της Κύπρου μας είναι μηδέν. Τίποτε κουλούρι. Έχουμε πάντα άδικο. Σας παρακαλώ πολύ, επαναλαμβάνω, μην με διακόπτετε. Είσαι αλλού ξημερωμένη. Και η Αμερική, εφόσον είναι μια υπερδύναμη, έχει πάντα δίκαιο. Μα είναι ξεκάθαρο. Καλά, δεν έχουμε το δικαίωμα ως ανεξάρτητο κράτος να πάμε στη Ρωσία και να υπογράψουμε συμφωνίες. Ατού ο Γαβρίδης, σύμφωνα με το διεθνή νόμο και όπως το λέει και ο μεταλλαγμένος, ο άνθρωπος αράχνη, άλλος ρίκος Ερωτοκρήτου, όχι. Μπορεί τώρα το κοτσιρούνι η Κύπρος να κάνει συμφωνίες με τη Ρωσία τη στιγμή που η Αμερική και η Ευρώπη έστα μασέρκα. Γίνεται ο Νίγαρος να χαϊρεντίζεται με τον Πούτιν και τις Ρωσίδες στην κόκκινη πλατεία τη στιγμή που ο Ομπάμα και η Μέρκελ δεν είναι friends ούτε στο Facebook. Δηλαδή έχουν δίκιο οι Αμερικάνοι, με συγχωρείτε. Σύμφωνα με τον διεθνή νόμο, πάντα έχουν δίκιο οι Αμερικάνοι, αγαπητοί μου κυρία Λαμπιδόνα. I rest my case, όλα. Μάμπο, ήρθετε τις σύγκλες αμέσως. Διαφημίσεις, αγάπες μου. Πατάτες αντιναρκές, δαλό σου. Ζητήσαμε από γυναίκες να δοκιμάσουν το Dove Invisible Dry σε 100 χρώματα. Η Μαρία διάλεξε το αγαπημένο της. Λατρεύω το κίτρινο. Είναι τόσο χαρούμενο χρώμα. Dove Invisible Dry. Το πρώτο αποσμητικό που αποδεδειγμένα δεν αφήνει λευκά σημάδια σε 100 χρώματα. Κανένα σημάδι. Dove Invisible Dry. Τώρα με διπλά μίλια η Aegean Visa σας φέρνει πιο κοντά στο επόμενό σας ταξίδι. Γιατί με την έκδοση κάθε νέας κάρτας Aegean Visa έως τις 30 Απριλίου κερδίζετε 10.000 μίλια δώρο στο πρόγραμμα Miles & Bonus της Aegean. Αποκτήστε την Aegean Visa και κερδίστε πιο γρήγορα από ποτέ δωρεάν εισιτήρια για ταξίδια με την Aegean, την Olympic Air και όλες τις εταιρείες μέλη της Star Alliance. Aegean Visa. Κάνει τις αγορές σας ταξίδια. Πες μου πώς το στρίβεις, λυφείς και βουτάς. Πες μου πώς το δίνεις, ρίχνεις και μασάς. Ό,τι φανταστείς τώρα είναι δυνατό. Παίζοντας
Όταν έχεις connect, έχεις πρόσβαση. Έχεις έλεγχο. Έχεις ελευθερία κινήσεων. Όταν έχεις Connect, είσαι μέσα σ' όλα. Και όλα αυτά επειδή έχεις Mastercard Connect, τη νέα χρηστική κάρτα της Ελληνικής Τράπεζας. Mastercard Connect. Συνδέσου μαζί της. Και φθηνά και αλφαμέγα. Όλα για την κουζίνα σε μοναδικές προσφορές. Μέχρι 8 Μαρτίου. Ηλεκτρικό μπρίκι κυπριακού καφέ με προστασία υπερχείλισης 800 W μόνο 24,95. Σετ 2 πετσέτες κουζίνας 50x70 εκατοστά 37% φθηνότερα. Μόνο 1,50. Ανοξείτοτο ταψί 25 εκατοστά 33% φθηνότερα. Μόνο 3,95. Ανοξείτοτο ταψί 30 εκατοστά 33% φθηνότερα. Μόνο 5,95. Και φθηνά και αλφαμέγα. Ανακάλυψε με τα RED τις απεριόριστες δυνατότητες που έχεις με το Samsung Galaxy Alpha. Απόκτησε το τώρα με 0 ευρώ αρχικά και πάρε δώρο το Samsung Galaxy Core 2 αξίας 169 ευρώ. RED. Υπάρχει πάντα κάτι καλό. Σίτα Mobile Vodafone. Power to you. Πάσχα παραδοσιακό. Πάσχα με πασχαλινό. Πασχαλινό λαχείο RIC. Κυκλοφορεί για να χαρίσει χαμόγελα αισιοδοξίας και 60.000 ευρώ. Κλήρωση 23 Απριλίου. Πασχαλινό λαχείο RIC με 2 ευρώ. Η αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Αν το μυαλό σου συνέχεια ταξιδεύει, σκέψου Miles & More Visa από την Τράπεζα Πειραιός Κύπρου. Χρησιμοποιήστε την για τα ταξίδια σας σε πάνω από 1.300 προορισμούς σε 192 χώρες και εξαργυρώστε τα μίλια σας σε περισσότερες από 40 αεροπορικές εταιρείες. Miles & More Visa. Μια κάρτα όλος ο κόσμος. Τράπεζα Πειραιός Κύπρου. Θέλω να κάνω μια δήλωση για την εξωφρενική απέτηση του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος ζητά και από Πανοπρίτσι. Που Πανοπρίτσι, αν ξέρετε τι είναι. Για τους νεότερους. Ξέρετε. Μανά, μανά. Ο Λαμπρός έβρισκε την νύχτη χαλασμένη. Θυμάσαι τον πανίκο Δημητριάδη. Τον πρώην διοικητή Κεντρικής Τράπεζας που το έδωκα 260.000 για να φύγει. Ναι, ο άνθρωπος 2 χρόνια διοικητής έκαμε 700.000 ευρωπουλάκια και όμως τώρα ζητά τσάλα. Τσάλα? Ναι, κόριτσο σου, αναδρομική σύνταξη 16.500 ευρώ το χρόνο. Και γιατί? Για να κρατάει ο κίνος λίγα ψηλά πάνω του να περνάω σπάρατζι. Καλλινή ζητά. Bye, Καλλινή. Να τα ακούμε χαιρετίσματα στα μπαπούντια στη γιαγιά, το Ινδέσμινο και τον Ανδρέα. Γεια. Είχαμε έννοια τόσο καιρό για να μην μας βάλω στις πατάτες. Τώρα μας έρθει ο παπέρος να σκόψει την εμπουσκευάζω, να μας φύγει έννοια. Λευτεριά στις πατάτες. Είμαστε φανς εμείς. Παγκομαχούζα. Εντάξει. Εμαέφε μου. Πόσες φορές σου είπα ρε κουμπάρε να τσακάρεις που κάτω αυτό γείτονα και μου με ρε κουμπάρε. Πες το παραδόνις του περαθήκου. Που κάτω ατσί μου με έχουν φέρει κάθε φορά πριν το παραδώσεις του πέρατη.
Επίε με μακαρίου και φέμεσαι, ξέμεσαι που κάνει κακάφα εγούμπα και το κούτσε, το κούτσε τα κακάφα εκεί. Δεν μου λέγει. Έχα κάνει μου θέλει το 15.000. Χάνηκε. Κάνει με ένα παραΐς ρε. Δεν πατάς το περπαστά γυρτώματα λαμβέ. Σύντροφε Γιάννικε. Δώσ' του την καλέ μου με φάση. Κοστός εμάς. Σύντροφε Γιάννικε. Σύντροφε Γιάννικε. Σύντροφε Γιάννικε. Είμαι πολύ απαγορευμένος με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στον τόπο μας. Ρε παιδιά, Παναγία, Παναγία μου. Τι ξέρουμε. Όλους τους συμμάχους μας, τους στόχαστρών της και τους Αμερικάνους και τους... Sorry. Με έγκοψετε. Εγώ μου αδάχτησαν τώρα. Πόσους ρόλους δεν θα πει τόσοι. Ένα μέσα φύγουν να βρεις ξέρον πλάσμα του Τισιόρου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Ένα λεπτό ρε αγάπες μου, οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι ρε, για την Ουκρανία κλέσει ρε. Για την Κύπρο γιατί εγκλέσει ρε. Ουγγρανία και Ουγγρανία. Ουγγρανία. Ένα λεπτό ρε αγαπητέ μου, ένα λεπτό. Οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι για την Ουγγρανία. Δεν τίμωνα σαν κρίση του. Χαμός κυρίες και κύριοι προκάλεσε το tweet του Αμερικανού πρέσβη John King με το οποίο... John Connick. John King. Και βάζεις πίσω από πρώτο. Μα είσαι τέτοια Αμερικανάκη, Σιόρ. Δεν ξέρεις ότι ο Λίο έχει αεροπρό εντολαλό. Αυτά 50 ευρώ. 50 ευρώ. 50 ευρώ στήσιμα. Έφαναν τον άνθρωπο για να ικανοποιήσουν τον Πούτιν. Ας πούμε. Είσαι τίποτε Αμερικανάκη, Σιόρ. Δεν ξέρεις. Ήταν από πάντα αεροπλάνα ρε, θα το λάλο ρε, ήταν μια χαρά. Γιατί ζυγώστηκες. Αλλάξει νομικά. Πατάτε σαν...